όπου εσύ καταλήξω, θα μας αφήσει εάν εμείς την πιώξουμε. Εάν εμείς δεν ζήσουμε όπως θέλει ο Θεός. Όχι ότι μας αρνείται, αλλά η δική μας άρνηση έχει σαν αποτέλεσμα να μένει ανενεργή η χάρη της και να μην είναι δίπλα της. Αυτή είναι η Παναγία. Με το πρώτο κάλεσμα που της κάνουμε έρχεται. Είναι δίπλα μας. Περιμένει όμως και τη δική μας ανταπόκριση στο να ζήσουμε όπως μας το επιτάσσει η Εκκλησία, όπως αναπάβεται ο Υιός της και όπως μας το είπε ο Υιός της μέσα στο Ευαγγέλιο. Αυτός που με αγαπάει θα τηρήσει τις εντολές μου. Ο αγαπών μου ούτως θα σε δολάσουν τηρεί. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, αγαπητέ. Έχουμε Πάσχα. Δεν είναι μια κηδεία, κίνηση με, αλλά αναστάσιμη κατάσταση. Όλα τα τροπάρια της ακολουθίας έχουν να κάνουν με χαρά, με ελπίδα, με προσδοκία. Και όλο αυτό έρχεται σήμερα σαν απάντηση στις δυσκολίες των ημερών που περνούμε και βιώνουμε. Δεν μας εγκατέλειψε η Παναγία μας. Ας γυρίσουμε το βλέμμα μας στη χάρη της. Ας πλησιάσουμε με την καρδιά μας αυτή την ύπαρξη, την πανάσπηλη και Παναγία Μητέρα μας. Και να είμαστε βέβαιοι και να έχουμε την ασφάλεια και τη σιγουριά μέσα μας ότι δεν θα μείνει χωρίς απάντηση η προσευχή μας και η προσδοκία μας. Οι πάντες μπορεί να μας εγκαταλείψουν. Συστήματα, ιδεολογίες, δεν ξέρω κάθε τι ο καθένας είχε και έχει στο μυαλό του. Η μόνη σταθερή αξία και πορεία στη ζωή μας είναι η αιματοβαμμένη και με το αίμα του Κυρίου μας θεμελιωμένη Εκκλησία του Χριστού που τη σκέπει η χάρη της Παναγίας μας. Αυτό θα ήθελα να κρατήσουμε όλοι μας. Ότι η Παναγία είναι μαζί μας, δίπλα μας, κοντά μας, πάντοτε όταν την επικαλεστούμε. Εναπομένει να κάνουμε αυτό που είπε η Θεία Λειτουργία, το κάλεσμα, άνω σκόμεντας καρδίας, να ξεκολλήσουμε λίγο και να σηκώσουμε λίγο την καρδιά μας. Αυτό περιμένει ο Θεός από εμάς. Τότε θα μας δώσει αυτό που μας είναι αναγκαίο και μας χρειάζεται. Θα παρακαλέσω τώρα την αγάπη σας, επειδή περισσότεροι θα κοινωνήσετε, η Θεία Μετάνυψη θα γίνει παράτυπα μεν, αλλά για πρακτικούς λόγους στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Θα σας παρακαλέσω, μην μετακινηθείτε από τις θέσεις σας. Θα έρχεστε αριστερά και δεξιά για να κοινωνήσετε. Στην έξοδο θα υπάρχει το αντίδωρο, τους ώστε να πάμε στο σπίτι μας με ευλογία και χαρά. Μία παράκληση μόνο. Δεν είναι έθιμο η Θεία Κοινωνία. Δεν είναι για το καλό των ημερών. Δεν είναι κάτι, ας κοινωνήσουμε, κάτι καλό θα βγει. Όχι. Είναι η πραγματική ένωσή μας με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Θα πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, με εξομολόγηση, με μετάνοια, να έχουμε συγχωρήσει τους αδερφούς μας, να έχουμε αγάπη στην καρδιά μας, να έχουμε κάνει τον αγώνα μας και να προσέχουμε στο Άγιο Ποτήριο. Πρέπει να κοινωνούμε. Όσο τακτικότερα κοινωνεί κάποιος, τόσο καλύτερα. Αλλά πάντοτε με την σωστή και κατάλληλη προετοιμασία και την ευλογία από το πνευματικό μας. Γι' αυτό θα παρακαλέσω σε αυτόν τον χρόνο που μας απομένει, ας δουλέψει ο καθένας αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Έγραστο στη ιδία συνειδήσει. Ξέρει ο καθένας στην καρδιά του τι είναι. Αν μπορεί ή δεν μπορεί. Εγώ δεν το ξέρω. Αλλά ο καθένας μας, όπως εγώ ξέρω για τη δική μου καρδιά, έτσι και εσείς ξέρετε για τη δική σας καρδιά. Γι' αυτό παρακαλώ, σε αυτόν τον υπόλοιπο χρόνο που είναι λίγος, ας κοιτάξει ο καθένας. Και αν νιώθω ότι κάτι σαν άνθρωπος τον δυσκολεύει, ας το αφήσει, το τακτοποιεί με το πνευματικό του και έρχεται και παίρνει χάρη και ευλογία. Θα παρακαλέσω πολύ, όχι για άλλο λόγο, αλλά επειδή τα παιδάκια.
δεν είναι θάνατο, είναι ζωή. Ο μόνος λόγος που λέμε για τα παιδάκια είναι διότι είναι μικρά και δεν μπορούν να περιμένουν. Δεν έχουν την υπομονή που έχει ένας μεγάλος. Το καταλαβαίνετε όλοι σας. Οι πιο μεγάλοι μας παραμείνουν στις θέσεις τους και σιγά σιγά να κοινωνούμε με χάρη και ευλογία, προσευχή και συστολή μπροστά στο μυστήριο που θα έχουμε δεχτεί. Με τα φόβο του Θεού πίστεως και αγάπης προσεύχεται, σώσον ο Θεός του λαού σου και